Ελευθεριά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, είσαι καλά. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Πώς πέρασες το διήμερο σου στην Κύπρο? Πολύ ωραία. Έρχομαι συχνά γιατί είναι ο αδερφός μου από την Κύπρο, οπότε είναι γνωστά τα λιμέρια και μια χαρά, όλα πολύ ωραία. Για πάμε να καθίσουμε, Κώστα μου, εδώ να τα πούμε και θα μας φτιάξεις και τα πιτσάκια. Πόση ώρα θέλουμε για τα πιτσάκια μας μετά? Εξαρτάται τη φωτιά. Έχεις βάλει ξύλα? Θα δούμε τι θα κάνουμε. Για κάθισε εδώ λοιπόν στην παρέα μας. Να μας πεις τα νέα σου, να μας πεις πως είσαι λίγο πιο αριστερά σου, κάθισε Κώστα μου εκεί, να είσαι πιο καλά, πιο άνετος. Λοιπόν, πώς τα περνάς? Καλά, πολύ ωραία, είναι μια χαρά εδώ, πολύ ζέστη, αλλά όλα ωραία, όλα ωραία. Πόσα κιλά πήρες μετά που βγήκες από το παιχνίδι? Έχω πάρει 15-16 κιλά. Αλήθεια? Ναι, είχα βγει πολύ λεπτός. Εντάξει, δεν σου φαίνεται να έχεις πάρει τόσο. Ναι, η κάμερα μας πάχαινε νομίζω όλους τους παίκτες. Οπότε όταν με βλέπαν έξω μου λέγανε είσαι πολύ αδύνατος. Σας πάχαινε ή τρώγατε? Όχι, μας πάχαινε. Αφού με το που με είδαν από κοντά είδαν άλλο άνθρωπο. Ναι. Είχα γυρίσει 63 κιλά. Ούτε στο γυμνάσιο δεν ήμουν τόσο. Όταν γύρισες, πώς ήταν οι αντιδράσεις και το ότι εισέπραξες εσύ από τον κόσμο? Σίγουρα πιστεύω όλα τα παιδιά εισέπραξαν με πολύ αγάπη. Είναι ένα λίγο πρωτόγνωρο για μας αυτό το συνέστημα τόσο πολύ.